Στέφανο Κατσάρο. Ο δεύτερος είναι ο Ρώσος και στη συνέχεια πολιτογραφημένος Γερμανός πλέον για την FIBA, Έφιμ Ρέσερ. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι από τον Νίκο Γκάλη στο παιχνίδι, 15 δευτερόλεπτα μετά από το Τζάμπολο. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Αλβέρτης Γκάλης, Παταβούκας, Βολκόφ και Μυριούνης, η πεντάδα για τον Κώστα Πολίτη. Ξαναβλέπετε εσείς το πρώτο καλάθι του Νίκου Γκάλη. Η πρώτη πεντάδα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, όμοια με αυτή του προηγουμένου αγώνα που ανέδειξε νικητές τους Πρασίνους με 59-48. Φορτέ, Ντακουρί, Μάικλ Γιάνγκ, Μπιλμπά και Ρέντεν, η πρώτη πεντάδα για τον Μαλίκοβιτς που αυτή τη φορά προτίμησε στο ξεκίνημα τον Ντακουρί από τον Τζίμι Βερόβ. Ο Γκάλης αστόχησε στην βολή όπως παρακολουθήσατε. Πρώτη επίθεση λοιπόν για την Λιμόζ ουσιαστικά με μαρκαρίσματα ίδια σε σχέση με αυτά της τρίτης και τον Αλβέρτη να αναλαμβάνει το δύσκολο ρόλο της εξουδετερώσης του Μάικλ Γιάνγκ. Ο Μυριούνης 4-0 από τον νεαρό με τον Παναθηναϊκό να έχει 2-2 στο ξεκίνημα μετά από 45 δευτερόλεπτα αγώνα σε ένα κλειστό γυμναστήριο που κυριολεκτικά φλέγεται από τις εκδηλώσεις των φίλων του Παναθηναϊκού που το έχουν κατακλείσει εδώ και περίπου 40 λεπτά. Ο Γιάνγκ, δύσκολη προσπάθεια μπροστά από τον Βολκόφ, 4-2 από τον Αμερικανό, το βαρύ πυροβολικό της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Σε man to man και οι Γάλλοι με τον Ντακουρί, ποιον άλλον βέβαια, να έχει αναλάβει τον Νίκο Γκάλη και τον Φορτέ αυτή τη φορά να είναι πάνω στον Παταβούκα. Ο Αλβέρτη συγκρατεί την μπάλα για τον Βολκόφ. Υπάρχει φάουλ αλλά δεν μετράει το καλάθι. Το φάουλ πάνω στον Ουκρανό από τον Τζιμ Μπιλμπά. Ο Μπιλμπά που είχε αναλάβει την επιτήρηση του Βολκόφ τόσο στον Ποπλάνο όσο και εδώ στην Γλυφάδα πριν από 48 ώρες. Ξανά είδατε το πρώτο φάουλ για τον Τζιμ Μπιλμπά. Δύο τα ομαδικά φάουλ για την Λιμόζ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχουν ακόμα κανένα. Ο Αλβέρτης δεν διστάζει από τα 6-25 rebound από τον Ντακουρί και τώρα Φορτέ. 18-23 για τη λήξη του μηχρόνου, 4-2 το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως χρήζει μεγάλο ενδιαφέροντος να δούμε τι αλλαγές έχουν στα πλάνα του σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, ο Μπόζιντάρ Μαλίκοβιτς και ο Κώστας Πολίτης. Ο Ρέντεν που κλείνεται για τον Ντακουρί, υπάρχει φάουλ από τον Παταβούκα, το πρώτο του Κώστα Παταβούκα, ο οποίος στα προηγούμενα δύο παιχνίδια είχε φύγει με 5 φάουλ. Βλέπετε εδώ τον Κώστα Παταβούκα με τη συμπλήρωση ακριβώς 2 λεπτών παιχνιδιού, το πρώτο φάουλ για τον διεθνή playmaker. Ο Γιάνγκ με τον Μυριούνι. Ο Αμερικανός δεν μπορεί να ευστοχίσει, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του. Ο Παταβούκας, ο Παναθηναϊκός φεύγει πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό. 6-2. Αυτή είναι η συνταγή για τον Πολίτη. Το έλεγε μετά το πρώτο παιχνίδι του Ποπλάνου όταν ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 75-68 ότι η ταχύτητα είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά στα επόμενα παιχνίδια. Ντακουρί. Άστοχος, rebound τελικά από τον Φορτέ, 17-25 για την λήξη του μηχρόνου, 6-2. Μπιλμπά, Φορτέ, λάθος η συνεννόηση με τον Ρέντεν, η μπάλα εκτός τερέν από την καλή άμυνα των παιχτών του Παναθηναϊκού στην baseline λοιπόν, το λάθος για τους Γάλλους και η μπάλα στον Γκάλη. Γκάλης με τον Ντακουρί. Βολκόφ φτάνει στο lay-up, θα σταθεί άτυχος, εύκολο rebound από τον Ρέντεν. Φορτέ για τον Μπιλμπά, επιθετικό φάουλ που σωστά καταλογίζει ο Κατσάρο. Ένας έμπειρος διαιτητής, βλέπετε εδώ τον Τζιμ Μπιλμπά που πολύ γρήγορα μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού φορτώνεται με 2 φάουλ. Ξανά αναμφισβήτητο το φάουλ από τον Μπιλμπά. Λέγαμε για τον Κατσάρο πως είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής. Άλλωστε πιθανότατα να τον θυμάστε, ήταν πρώτος διαιτητής στον τελικό της Γενέβης όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Σαραγώσα και πήρε το κύπελο κυπελούχων. Αλβέρτης για τον Μυριούνι. Σου τριών πόντων, rebound εντυπωσιακά από τον Αλβέρτη που ολοκληρώνει 8-2 με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κυριαρχούν σε όλους τους τομείς μέχρι τη στιγμής στο ξεκίνημα του αγώνα.
Αυτό είναι το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Φορτέ, το rebound από τον Παταβούκα που δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, όπως καταλογίζει ο Ρέσερ που ήταν ακριβώς μπροστά στην φάση. Ξανά το replay που δικαιώνει τον Γερμανό πλέον διαιτητή. Μπιλμπά για τον Φορτέ. Μπιλμπά, πολύ καλή άμυνα από τον Παταβούκα που βοήθησε εκεί στους ψηλούς. Ωστόσο κάνει λάθος ο Παταβούκας, τελικά από τα χέρια του Ντακουρί η μπάλα κυλά εκτός τερέν για τον Παναθηναϊκό. Παταβούκας με τη συμπλήρωση 4 λεπτών παιχνιδιού, 8-2 για τον Παναθηναϊκό. Γκάλης. Δύο από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που στο ξεκίνημα έχει 5 στις 6 προσπάθειες 2 πόντων. Ο Μπιλμπά με τον Μυριούνι. Καλή άμυνα από τον Νεαρό. Η μπάλα όμως για τους Γάλλους που έχουν 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. 15 και 31 για τη λήξη του μηχρόνου. 12 με αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού που έχει ξεσηκώσει τις κατάμεθες κερκίδες της Γλυφάδας. Ο Γιάνγκ στην πρώτη του προσπάθεια για 3 πόντους. Rebound από τον Γκάλι. Οι Γάλλοι έχουν 1 στα 6 σουτ μέχρι στιγμής. Έναντι των παικτών του Παναθηναϊκού που έχουν 5 στα 8. Αν συμπεριλάβει κανείς και τα 2 άστοχα τρίποντα. Γκάλις 3 στα 3 από τον αρχηγό. 12-2 και πολύ γρήγορα στο πρώτο πεντάλεπτο η διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Ντακουρί, παρέμβαση από τον Μυριούνι και αν μπορούμε να πούμε για τα ποσοστά του Παναθηναϊκού αυτό το 6 στα 7 δίποντα, αναμφίβολα δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς αυτό το αμυντικό ρεσιτάλ, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την αμυντική προσπάθεια του Μυριούνι. Ο Φορτέ, υπάρχει φάουλ από τον Γκάλι, το πρώτο του αρχηγού, δεύτερο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό με την συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου. Ξαναβλέπετε εσείς την προσπάθεια από τον Γκάλι που προσπάθησε να κλέψει από τον Φορτέ. Ντακουρί για τον Ρέντεν. Μουσική 23 δευτερόλεπτα ακόμα στους Γάλλους. Ντακουρί για τον Γιάνγκο. Φορτέ. Νέα καλή άμυνα από τον Μυριούνι που αυτή τη φορά δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ενώ δικαιολογημένα βεβαίως ο Μαλίκοβιτς καλή στο πρώτο του time out. Τίποτα καινούριο μετά το time out, όπως με ενημέρωσε Βίκη Μιχέλη από τον αγωνιστικό χώρο, ο πολίτης ζήτησε από τον Παταβούκα ταχύτερο ρυθμό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Βολκόφ παίρνει το πρώτο φαόλ από τον Ουίλι Ρέντεν, τον οποίον βλέπετε εδώ, 12-2 με αυτό το εκρηκτικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες το οποίο γνωρίζουν αποθέωση πραγματικά από τους περίπου 2.500 φιλάθλους τους που βρίσκονται εδώ στην Γλυφάδα. Και αν υπάρχει ένα ακόμα σημείο αναφοράς στο ξεκίνημα, είναι τα 5 λάθη που έχει κάνει Λιμόζ σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Είδατε και τους συνολικούς πόντους του Βολκόφ μέχρι στιγμή στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, 258. 14-2 η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μετά από 5,5 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γιάνγκ, δεν υπάρχουν αλλαγές στα μαρκαρίσματα του Παναθηναϊκού. Για τον Αλβέρτη το πρώτο φαόλ, ο Παναθηναϊκός έχει 3 ομαδικά, 4 έχουν Ήλι Μουζό, ενώ ο μόνος που έχει φορτωθεί με 2 φαόλ είναι ο Μπιλμπά. Μάικλ Γιάνγκ. Για τον Μπιλμπά υπάρχει φάουλ από τον Βολκόφ, θα το χαρακτηρίζαμε έξυπνο, έχασε την ισορροπία τον Μπιλμπά, έτσι δεν κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Έχει βεβαίως δικαίωμα για βολές, ξαναβλέπετε εσείς την προσπάθεια του Μπιλμπά, ουσιαστικά ο Βολκόφ απεσόβησε ένα σίγουρο καλάθι. Και εδώ που τα λέμε ο Μπιλμπά δεν είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης των Γάλλων από την γραμμή των βολών και βλέπετε πώς μας δικαιώνει. 13 και 57 για την λήξη του μηχρόνου, 14-2 για τον Παναθηναϊκό. 14-3 με τον πρώτο πόντο του Τζιμ Μπιλμπά, 2 πόντους έχει και ο Μάικλ Γιάνγκ, αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Παταβούκας για τον Αλβέρτη. Ο Γκάλης με τον Ντακουρί και την βοήθεια από τον Μπιλμπά. Ο Βολκόφ θα πάρει και το rebound. Γρήγορη τελικά η παρεμβολή από τον Γιάνγκ. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντακουρί. Ο Μπιλμπά. Έχουν επιστρέψει και οι πέντε του Παναθηναϊκού. Ρέντεν από το high post. Rebound από ποιον? Από τον Μυριούνι. Έχει φύγει ο Βολκόφ και τον βλέπει ο νεαρός. Επιστρέφουν γρήγορα οι Γάλλοι. Αλβέρτης για τον ξεχασμένο Βολκόφ που καρφώνει εντυπωσιακά. 16-3 με τη συμπλήρωση 7 λεπτών στο παιχνίδι. Η διαφορά στους 13 πόντους. Ξανά το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ουκρανό που έχει 4 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έχει 7 στις 9 προσπάθειες 2 πόντων. Ο Ρέντεν rebound από ποιον? Από τον Μυριούνι. Ο Παναθηναϊκός που έχει 6 rebounds μέχρι στιγμής, όσα και λιμός. Ο Παταβούκας σε ρυθμό προπόνησης, 18-3, 12-35. Έχω την εντύπωση ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Παναθηναϊκού δεν θα περίμενε τέτοιο ξεκίνημα. Επιθετικό φάουλ από τον Φορτέ καταλογίζει ο Κατσάρο. Και ο Μαλίκοβιτς θα κάνει 2 αλλαγές. Με το νούμερο 9 αυτός είναι ο Ντάνι Γιάνγκ. Ενώ με το νούμερο 12 ο Εμπαϊά είναι αυτοί που παίρνουν τη θέση του Ρέντεν και του Φορτέ. Μυριούνις, ενώ εσείς βλέπετε τους Γάλλους σε ένα zone press με το οποίο προσπαθούν να οδηγήσουν σε λάθος την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Ο Βολκόφ τελικά πολύ έξυπνα ανανέωσε την επίθεση των παικτών του Παναθηναϊκού καθώς η μπάλα κύλησε στα πόδια του Μπιλμπά. 12 και 10 πριν από τη λήξη του μηχρόνου, 18-3, Γκάλης. Βρίσκει χώρο να διεισδύσει, 23 και δικαίωμα για βολή στον Γκάλη που κάνει ό,τι θέλει την άμυνα των Γάλλων. Ο Γκάλης που έχει ήδη 8 πόντους με 4 στα 4 δίποντα. Αυτός είναι ο Ντακουρί που φτάνει τα 2 φάουλ. Έχω την εντύπωση, ενώ εσείς ξαναβλέπετε το φάουλ του αρχηγού της Λιμόζ στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι ο Μαλίκοβιτς θα πρέπει να αναζητήσει κάποιον άλλον για να σταματήσει τον Γκάλη, καθώς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι ασταμάτητος μέχρι στιγμής από τον Ντακουρί. Εντυπωσιακό rebound από τον Βολκόφ, 22-3, εκπληκτική εξέλιξη στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό που έχει δεχτεί σε 8 λεπτά μόλις 3 πόντους. Ντάνι Γιάνγκ. Υπάρχει φάουλ από τον Μυριούνι που καταλογίζει ο Κατσάρο. Πρώτο φάουλ και για τον Μυριούνι, 5 τα ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε εδώ τον Μυριούνι. Η Λιμόζ έχει 6 ομαδικά, ξανά το φάουλ του Μυριούνι, καθαρό στο δεξί χέρι του Μαρκ Εμπαϊά. Ο Ντακουρί για τον Εμπαϊά και τώρα Ντάνι Γιάνγκ. Ντακουρί με τον Παταβούκα. 22-5 με το πρώτο καλάθι από τον αρχηγό της Λιμόζ. Παταβούκας για τον Βολκόφ που κάνει και σήμερα μεγάλο παιχνίδι. Για τρεις ο Αλβέρτης, 25-5 από τον νεαρό που φτάνει τους 5 πόντους. Ένας δεινός εκτελεστής από τα 6-25 ο Αλβέρτης. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μην του απονείμει και τα εύσημα για το εντυπωσιακό μαρκάρισμα πάνω στον Γιάνγκ, ο οποίος τώρα ευστοχεί από τα 6-25. Είδατε για λίγο και τον Μαλίκοβιτς, είναι καλάθι 2 πόντων τελικά όπως έδειξε ο Κατσάρο. 25-7 με τον Μάικλ Γιάνγκ να έχει 4 πόντους. Γκάλης τον έχει αναλάβει ο Εμπαϊά, αλλά δεν έχει καμία τύχη εκεί ο Εμπαϊά. Ο Γκάλης είναι πολύ γρήγορος. 27-7 για πρώτη φορά η διαφορά στους 20 πόντους. Ο Μπιλμπά θα σώσει μια κατά τα φαινόμενα χαμένη πάσα, ο Ντακουρί. Για τον Μπιλμπά που κλείνεται εκεί, κερδίζει ο Παταβουκά σε ρεσιτάλ άμυνας από τον Παναθηναϊκό.
Ο Μυριούνης καρφώνει 29, 7, 10 και 18 πριν από την λήξη του ημιχρόνου και ο Μαλίκοβιτς δεν έχει άλλη λύση από το δεύτερο time out του στο πρώτο ημίχρονο. 29-7 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, φάουλ από τον Αλβέρτη στην φάση που παρακολουθήσατε. Ο Αλβέρτης είναι ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που φτάνει τα δύο φάουλ. Είδατε εδώ με τα χέρια πώς προσπάθησε να σταματήσει το Γιάνγκ. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις δύο πεντάδες μετά το time out. Ο Ντάνι Γιάνγκ για πρώτη φορά σκοράρει στο παιχνίδι, 29-9, 9 και 52 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Παταβούκας. Αλβέρτης για τον Βολκόφ μετά την ανάληψη του μαρκαρίσματος από τον Έμπαγια στον Γκάλι. Έχει πάει ο Ντακουρί πάνω στον Βολκόφ. Ο Μυριούνης καρφώνει σαν σε προπόνηση. Έχει 5 στα 5 δίποντα ο Μυριούνης. 5 στα 5 έχει και ο Γκάλις. 13 στα 15 δίποντα έχει ο Παναθηναϊκός. Εκπληκτικά ποσοστά. Εκπληκτικότερα ακόμα και από αυτά των παικτών του ΠΑΟΚ χτες, εκείνο το εκπληκτικό 191 της Τεργέστης. Η αστοχία των Γάλλων που έχουν 4 στα 12 μέχρι στιγμής εντός παιδιά συνεχίζεται, όπως άλλωστε και η κυριαρχία των παικτών του Παναθηναϊκού στα rebounds. Ο Γκάλις για τον Μυριούνη. Εκπληκτικό χουκ από τον Χρήστο Μυριούνη. 33-9. Το σκορ έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. 8-50 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα μοντέλο, ας μας επιτραπεί η έκφραση. Ο Γιάνγκ ευστοχεί για πρώτη φορά από τα 6-25. Φτάνει τους 7 πόντους, 33-12. Παταβούκας. Ενώ ο Μαλίκοβιτς σήκωσε και τον Βερόβ, υπάρχει κάποιο σφύριγμα από τον Κατσάρο, καθώς υπάρχει υδρότας στο τερέν και ο Ιταλός έμπειρος για να προφυλάξει την ασφάλεια των παικτών διακόπτει το παιχνίδι. Ο Ντακουρί και ο Μπιλμπά φεύγουν από το παιχνίδι, ο Βερόβ, τον οποίον βλέπετε εδώ, και ο Ρέντεν επιστρέφουν, αλλά έχω την εντύπωση πως ό,τι και να κάνει ο Μαλίκοβιτς είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Πολίτης σήκωσε και τον Οικονόμου σαν απάντηση προφανώς στις κινήσεις του Σέρβου. Ο Μυριούνης με 10 πόντους και 5 στα 5 δίποντα φεύγει από το παιχνίδι και τη θέση του παίρνει ο Νίκος Οικονόμου. Γκάλις με τον Έμπαγια. 8 και 18 για την λήξη του ημιχρόνου. 33-12. Ο Γκάλις έχει 6 στα 6 και απορώ κυριολεκτικά με την έμπνευση του Μαλίκοβιτς. Ο Έμπαγια τρεις φορές μέχρι στιγμής δεν έχει προλάβει να δει τον Γκάλι. Παρ' όλα αυτά ο Μαλίκοβιτς επιμένει σε αυτό το μαρκάρισμα. Ο Γκάλις με τον Έμπαγια προσωπικό αντίπαλο έχει 3 στα 3. 35-12. Μάικλ Γιάνγκ. Ρέντεν. Για τον Ντάνι Γιάνγκ. Πολύ μακρινό τρίποντο, η μπάλα φτάνει τελικά στον Βερόβ, ένα ανέλπιστο rebound, παραλίγο να κλέψει ο Γκάλις και πάλι Ντάνι Γιάνγκ, 7 και 34 για τη λήξη του ημιχρόνου. Βερόβ. Απομένουν 18 δευτερόλεπτα στους Γάλλους για να ολοκληρώσουν. Μάικλ Γιάνγκ με τον Παταβούκα στο 3 πόντων από τον Αμερικανό, rebound από τον Ρέντεν, φάουλ από τον Παταβούκα το δεύτερο. Βλέπετε εδώ τον Παταβούκα, 7 τα ομαδικά για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ρέντεν φάνηκε να σπρώχνει τον Βολκόφ. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 7 ομαδικά. Από το επόμενο φάουλ οι Γάλλοι έχουν δικαίωμα για βολές, η Λιμός που έχει 6 ομαδικά. Ο Βερόβ επαναφέρει. Έμπαγια για τον Ντάνι Γιάνγκ, Βερόβ με τον Παταβούκα. Και πάλι μακρινό τρίποντο από τον Ντάνι Γιάνγκ που αυτή τη φορά βρίσκει τον στόχο. 5 πόντια από τον Αμερικανό με την δεκαετή θητεία στο NBA. 35-15, 6 και 56 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Βολκόφ για τον Οικονόμου. Ο Γκάλις με τον Έμπαγια. Το πρώτο άστοχο του αρχηγού στο παιχνίδι.
Ο Ντάνι Γιάνγκ για τον Βερόβι, παρεμβολή εκεί από τον Γκάλι, μπάλα εκτός τερέν. Υπάρχει time out που καλεί ο πολίτης. 5 για τη λήξη του ημιχρόνου, δεν υπάρχουν αλλαγές μετά το time out. Σουτ 3 πόντων του Γιάνγκ που είδατε υποπίεση και από πόσο μακριά σκόραρε. Πραγματική βόμβα από τον Μάικλ Γιάνγκ που φτάνει τους 10 πόντους σε 35-18. Γκάλης πάντα με τον Εμπαϊά που όπως με ενημέρωσε Βίκη Μιχέλη επέμενε ο ίδιος στο Μαλίκοβιτς όσον αφορά την επιτήρηση του Γκάλη που θα πάρει εδώ ένα εντυπωσιακό επιθετικό rebound, εκπληκτική προσπάθεια ανάμεσα σε δύο κατά πολύ υψηλότερους αντιπάλους του Γκάλη. 14 πόντια από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που είναι και πρώτο σκόρερ στο παιχνίδι, 37-18. Μάικλ Γιάνγκ, δύσκολη προσπάθεια καθώς χρειάστηκε ένα σπάσιμο της μέσης εκεί. Βερόβ, λάθος πάσα, ηρωικά κλέβει ο Παταβούκας. Αλβέρτης, 3-2, Βολκόφ για τον Οικονόμου. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Οικονόμου με την προσποίηση που είδατε, 39-18, πρώτο καλάθι για τον νεαρό. Και πραγματικά αξίζει να πούμε το ποσοστό του Παναθηναϊκού που είναι 17-20 σουτ, 2 πόντων. Έναντι μόλις 4-10 που έχει η Λιμός. Εμπαϊά για τον Ντάνι Γιάνγκ, σούτριον πόντων. 2-3 από τον Αμερικανό, 39-21, ακριβώς 5 λεπτά για την λήξη του ημιχρόνου. Ο Μαλίκοβιτς σήκωσε τον Μπιλμπά, τον βλέπετε εδώ. Το παιχνίδι διεκόπει πάλι για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Υπάρχει μεγάλη ζέστη, αφόρητη θα έλεγα, εδώ στην Γλυφάδα, όπου υπάρχει το αδιαχώρητο με την εντυπωσιακή παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού. Ο Μπιλμπά πήρε τη θέση του Μάρκ Εμπαϊά. Ενώ εσείς ξαναβλέπετε το τελευταίο καλάθι της Λιμός, βλέπω τον Εμπαϊά να πηγαίνει πάνω στον Γκάλι. Μου φαίνεται απίστευτη αυτή η έμπνευση του Μαλίκοβιτς. Να δούμε και τη συνέχεια ωστόσο. Οι Γάλλοι που όπως βλέπετε πιέζουν πλέον σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του αγωνιστικού χώρου. Γκάλης πραγματικά με τον Τζιμ Μπιλμπά. Είναι ο τρίτος μετά τον Ντακουρί και τον Εμπαϊά που καλείται να σταματήσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 4-44 για τη λήξη του ημιχρόνου. Γκάλης rebound από τον Ρέντεν. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντάνι Γιάνγκ. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιάνγκ για τον Μπιλμπάκ. Κλείνεται αυτός. Ο Βολκόφ θα κάνει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής έχουν δύο φάουλ. Ο Αλβέρτης, ο Παταβούκας και ο Βολκόφ. Ο Ρέντεν μειώνει ακόμα περισσότερο. 39-24. Με τους Γάλλους να εξακολουθούν πλέον να πιέζουν στα 4 τέταρτα του τερένου. Παταβούκας με τον Ντάνι Γιάνγκ. Ο Μπιλμπά παραμένει στην επιτήρηση του Γκάλι. Βολκόφ με τον Μάικλ Γιάνγκ. Πάντα Βολκόφ για τον Αλβέρτη. Ξεφεύγει αυτός από τον Βερόβ. Δύσκολη προσπάθεια. 41-24. Ο Αλβέρτης έχει 7 πόντους με 2-2 σουτ 2 πόντων. Βερόβ. Προσπαθεί να πάρει την baseline, δύσκολη προσπάθεια μπροστά από τον Βολκόφ, ωστόσο ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την άμυνά του στην baseline. 41-26, 3-40 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, αυτό ήταν το πρώτο καλάθι για τον Τζίμι Βερόβ. Βολκόφ, Αλβέρτης, Οικονόμου συγγνώμη, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Ρέντεν που καταλογίζει ο Ρέσερ. Βλέπετε εδώ τον Ρέντεν, δύο φάουλ, ενώ ο πολίτης επαναφέρει τον Μυριούνι στη θέση του Αλβέρτη. Φαντάζομαι πως ο Μυριούνις θα αναλάβει και τον Μάικλ Γιάνγκ στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφει και ο Ντακουρί, εσείς ξαναβλέπετε το τελευταίο φάουλ του Ρέντεν. Ο Ντακουρί που παίρνει τη θέση του Μάικλ Γιάνγκ. Οπότε να δούμε πώς θα πάνε τα μαρκαρίσματα του Παναθηναϊκού στη συνέχεια χωρίς το βαρύ πυροβολικό της Λιμός στον αγωνιστικό χώρο. Παταβούκας για τον Μυριούνι και τώρα Βολκόφ, τον ανέλαβε ο Ντακουρί μάλιστα. Μυριούνις για τρεις, rebound από τον Βολκόφ. Νέα επίθεση λοιπόν 30 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. 3-7 για τη λήξη του ημιχρόνου, 41-26.
Γκάλης τον ανέλαβε ο Βερόβ, ο τέταρτος κατά σειράν, στον οποίο αναθέτει ο Μαλίκοβιτς την επιτήρηση του Γκάλη. Το καλάθι θα κάνει το χατήρι του αρχηγού που ζητά και φάουλ. Ο Γκάλης έχει 16 πόντους με 8 στα 10 δίποντα. 43-26, σταθερό το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό πάνω από τους 15 πόντους. Ντάνι Γιάνγκ. Κλείνεται εκεί ο Βερόβ για τον Ρέντεν. Φαντάζομαι πως προηγήθηκαν βήματα εκεί, ωστόσο ο Ρέντεν ευστόχησε και μειώνει 43-28. Αυτός είναι ο Ρέντεν που έχει 5 πόντους. 2-15 για τη λήξη του ημιχρόνου. Παταβούκας για τον Βολκόφ. Κανένα πρόβλημα αυτός με τον Ντακουρί, είναι άστοχος. Rebound από τον Μπιλμπάο. Βερόβ για τον Ντάνι Γιάνγκ. Ντακουρί. Εντελώς άστοχος. Ο Ντάνι Γιάνγκ ανανεώνει το δικαίωμα επίθεση τους Γάλλους. Ο ίδιος τώρα στις ούτριων πόντων. Έχει 3 στα 4 ο Αμερικανός. 43-31. Η διαφορά στους 12 πόντους. 1 και 50 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Και θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό πως οι Γάλλοι έχουν σημειώσει 15 από τους 30 πόντους τους με σούτ 3 πόντων. Έχουν 5 στα 10 μέχρι στιγμής, ενώ έχουν 7 στα 14 σούτ 2 πόντων. Βολκόφ, υπάρχει φάουλ από τον Ντακουρί, το τρίτο. Ο αρχηγός της Λιμός είναι ο πρώτος που φτάνει τα 3 φάουλ στο παιχνίδι. 8 φάουλ έχουν ομαδικά και οι δύο αντίπαλοι. Ξαναβλέπετε εσείς το φάουλ του Ντακουρί στον Βολκόφ. Ο Μάικλ Γιάνγκ επιστρέφει στη θέση του Ντακουρί. Ο Βολκόφ έχει δικαίωμα για μία συν μία βολές. Μετά από το 8ο αυτό ομαδικό φάουλ των παικτών της Λιμός. Αυτός είναι ο Κρανός, έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής. Και 3 rebounds. Ο Βολκόφ που έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι προχτές. Ουσιαστικά ήταν ο στυλοβάτης της νίκης του Παναθηναϊκού με 12 πόντους και 11 rebounds καθώς και 3 κοψίματα. 44-31 από τον Βολκόφ που είναι αλάνθαστος από την γραμμή των βολών. Έχει 4 στις 4 τώρα ο Κρανός, 45-31. Ο Πολίτης, όπως με ενημερώνει Βίκη Μιχέλη, σηκώνει τον Γεωργικόπουλο. Τον είδατε πριν από λίγο, ο οποίος θα αναλάβει την επιτήρηση του Μάικλ Γιάνγκ. Ο Βερόβ, rebound από τον Βολκόφ που καθαρίζει τη φάση μπροστά από τον Ρέντεν. Απομένουν ακόμα 65 δευτερόλεπτα για την λήξη του ημιχρόνου. 45-31. Γκάλης. Ξανά ο Μπιλμπά επάνω του. 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, 12 από αυτά για τον Παναθηναϊκό που έχει μία ακόμα επίθεση τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα ο Γκάλης. Για τον Μυριούνι, 3 δευτερόλεπτα. Σουτ του 3 πόντων του Μυριούνι, βεβαίως χωρίς τύχη, αλλά ο νεαρός σούταρε διότι τελείωνε ο χρόνος. Μάικλ Γιάνγκ, 3-1, Γάλλοι. Εύκολο καλάθι χάνει ο Γιάνγκ, έρχεται και διορθώνει ο Ρέντεν. 45-33. 26 δευτερόλεπτα όλα για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι δύο προπονητές δεν έχουν πλέον άλλο time out στη διάθεσή τους. Ο Παταβούκας με τον Γιάνγκ, ο Πολίτης συζητά από τους παίκτες του να εξαντλήσουν το χρόνο. Βολκόφ, παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Μυριούνης και πάλι για τον Βολκόφ. Ο Γκάλης, υπάρχει φάουλ από τον Μπιλμπάκη, σωστό το σφύριγμα από τον Κατσάρο. 2,5 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του ημιχρόνου λοιπόν. Να οι αλλαγές τώρα. Ο Πολίτης περνάει τον Γεωργικόπουλο στη θέση του Παταβούκα. Στη θέση του Μπιλμπά θα περάσει ο Εμπαγιά. Να δούμε τι προσδοκούν οι δύο προπονητές από αυτές τις αλλαγές 2,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. 45-33 για τον Παναθηναϊκό που έφτασε να προηγείται μέχρι και με 24 πόντους διαφορά. Τώρα προηγείται με 12. Ο Γκάλης αστοχεί, ο Κατσάρο όμως ζητά να επαναληφθεί βολή καθώς ο Βερόβ βιάστηκε να μπει. Ένα δώρο θα το χαρακτηρίζαμε για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που μέχρι στιγμής έχει 0 στις 2 βολές και 8 στα 10 δίποντα. Πρώτη εύστοχη βολή του Γκάλη στο παιχνίδι, 46-33.
46-33 η μπάλα θα φτάσει στον Γιάνγκ. Το ημίχρονο θα λήξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μετρήσει το καλάθι του Γιάνγκ ακόμα και αν ευστοχούσε. Ο Παναθηναϊκός ποσοστά στα 2. Τρίποντο του Παταβούκα και ένα δίποντο του Μάικλ Γιάνγκ διαμόρφωσαν το σκορ σε 49-35 αυτή τη στιγμή. Σούντριον πόντων για τον Αλβέρτη. 2-2 για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 17 πόντους και πάλι 52-35, ενώ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Μαλίγκοβιτς επιστρατεύει πέμπτο κατά σειρά παίκτη του για την επιτήρηση του Γκάλι και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ντάνι Γιάνγκ. Ντακουρί, Ντάνι και Μάικλ Γιάνγκ, Εμπαϊά και Ρέντεν η πεντάδα για τον Μαλίγκοβιτς, για τον Παναθηναϊκό, Αλβέρτης, Γκάλις, Παταβούκας, Βολκόφ και Μυριούνης, όπως δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο. Φάουλ από τον Βολκόφ, το τρίτο του, 17:50 πριν από την λήξη του αγώνα. Βλέπετε εδώ τον Ουκρανό. Ο Ρισάρ Ντάκουρι, ο αρχηγός της Λιμόζ, έχει δικαίωμα για βολές όπως υποδεικνύει ο Κατσάρο. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό αστόχησε στην προσπάθεια δύο πόντων που επιχείρησε μετά το φάουλ του Βολκόφ. 52-36 από τον Ντακουρί που φτάνει τους 3 πόντους. Τον βλέπετε εδώ από το Αμπιτζάν της ακτής Ελεφαντοστού. Ο έγχρωμος Γάλλος. Ο Μυριούνης στο rebound μετά την άστοχη βολή από τον Ντακουρί. Βολκόφ προσπαθεί να παίξει ένας εναντίον όλων, αλλά καταφέρνει και παίρνει το δεύτερο φάουλ από τον Μάρκ Εμπαϊά. Τον βλέπετε εδώ. 17:39 για την λήξη, ξανά το φάουλ στον Βολκόφ, από πλάγια θα επαναφέρουν με τον Αλβέρτη, παίκτες του Παναθηναϊκού. Δύο ομαδικά φάουλ για την Λιμό στο δεύτερο μήχρονο και τα δύο από τον Εμπαϊά, ένα για τον Παναθηναϊκό. Παταβούκας. Ο Ντακουρί έχει πάει τώρα πάνω στον Γκάλι. Πάντα ο Γκάλις για τον Βολκόφ. Δύσκολη προσπάθεια μέσα από δύο. Ο Βολκόφ έχει 12 πόντους. Τον βλέπετε εδώ. Τον Ουκρανό 54-36 με τη συμπλήρωση 3 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιάνγκ για 3 rebound από πλευράς Αλβέρτη τελικά με ιδιαίτερη μαχητικότητα. Ο Γκάλις σπρώχνει στον ευνηδιασμό 4 εναντίον 2. Για τον Βολκόφ ο Ουκρανός καρφώνει εκπληκτικά. 56-36 μετά από αρκετή ώρα η διαφορά και πάλι στους 20 πόντους. 16-43 για την λήξη. Ο Παναθηναϊκός και πάλι απόλυτος κυριαρχός στο τερέν. Ρέντεν με τον Μυριούνη. Κάνει ένα εύκολο καλάθι εκεί ο Ρέντεν, η μπάλα φτάνει στον Βολκόφ. Ο Βολκόφ που δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι τα κάνει όλα στο σημερινό παιχνίδι, καθώς είδατε πως δύο φορές που χρειάστηκε κατέβασε αυτός την μπάλα. Προμπάσκετ μέχρι στιγμής και οδηγεί εκ του ασφαλούς θα λέγαμε τον Παναθηναϊκό στον δρόμο που χάραξε η Μπανταλώνα πριν 48 ώρες, στον δρόμο δηλαδή προς το Final Four του Tel Aviv. 16 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για την λήξη. 58-36 η διαφορά στους 22 πόντους. Ξανά πάλι από μία ακόμα κάμερα το τελευταίο καλάθι του Νίκου Γκάλι μέχρι στιγμής έχει αχρηστεύσει κάθε αμυντικό πλάνο του Μαλίγκοβιτς. Βλέπετε εδώ άλλωστε πως αντιδρά ο Σέρβος που χαρακτηρίζεται από πολλούς δημοσιογράφους, παίκτες και προπονητές σαν μάγος. Αλλά θα έλεγα ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια στην Κλειφάδα μάλλον δεν μπορεί να βρει κάποια σχέδια που θα το αποδώσουν. Ντακουρί για τον Φορτέ. Και αυτός για τον Εμπαϊά. Στοπ εκπληκτικό από τον Βολκόφ που δίνει ρεσιτάλ στην άμυνα του Παναθηναϊκού για τον Γκάλι. Ο Μάικλ Γιάνγκ τώρα ανέλαβε τον Γκάλι. Εκπληκτικό καλάθι από τον αρχηγό. 60-36. Θα έλεγα σε ένα ξέφρενο πανηγύρι που έχουν στήσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. 60-36 λοιπόν, 15:24 πριν από την λήξη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά των 24 πόντων, με τον Γκάλι να έχει πετύχει 21 πόντους και να έχει μέχρι στιγμής αχρηστεύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 6 επιλογές του Μαλίγκοβιτς για την επιτήρησή του. Ο Εμπαϊά με το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι μειώνει σε 60-38.
Παταβούκας. Βολκόφ. Ο Αλβέρτης παίρνει το φάουλο από τον Μάικλ Γιάνγκ. Λήξη 62-48, ενώ ο Ρέσερ δίνει επιθετικό φάουλ τώρα στον Μάικλ Γιάνγκ. Βλέπετε τις χαρακτηριστικές κινήσεις από τον Γερμανό διαιτητή. Τρίτο φάουλ για τον Μάικλ Γιάνγκ. Όσα έχει και ο Ντακουρί, όσα έχει, ενώ είδατε και το replay, όσα έχει και ο Μπιλμπά, αλλά όσα και ο Βολκόφ. Οι Γάλλοι που πιέζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του τερένου. Φορτέ έχει αναλάβει μετά το time out τον Γκάλι. Να δούμε τι άλλο θα σοφιστεί ο Μαλίκοβιτς. Ενώ ο πολίτης εξακολουθεί να προθερμαίνει τον Παπαγιάννη, ωστόσο με όλα αυτά που κάνει ο Βολκόφ δικαιολογημένα δεν το παίρνει απόφαση να τον αντικαταστήσει. Ο Παταβούκας σε μια δύσκολη προσπάθεια θα χάσει το καλάθι, ο Φορτέ για τον Ντακουρί. Και πάλι Φορτέ, γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Φορτέ για 3 rebound από τον Βολκόφ, ο οποίος έχει 7 rebounds μέχρι στιγμής. Πάντα Βολκόφ για τον Αλβέρτη, 64-38, για πρώτη φορά η διαφορά στους 26 πόντους. Πραγματική γιορτή, κυρίες και κύριοι, για τον Παναθηναϊκό. 13:50 πριν από την λήξη. Και καθώς η ατμόσφαιρα είναι ανυπόφορη εδώ στην Γλυφάδα, όχι τόσο από την ζέστη όσο από τον καπνό και τα τσιγάρα, έχω την εντύπωση ότι κάποτε στα ελληνικά γήπεδα θα πρέπει να απαγορευτεί το τσιγάρο, τουλάχιστον σαν ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού στην προσπάθεια των αθλητών, ιδιαίτερα σε αυτά τα μικρά γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες μπάσκετ στην Ελλάδα. Οι Γάλλοι μείωσαν σε 64-40. Παταβούκας για τον Γκάλι. 13:18 για την λήξη και βεβαίως ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ροκανίζει τώρα το χρόνο. 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Ο Γκάλις δεν έχει πρόβλημα βεβαίως με το Φορτέ. Δεν είχε άλλωστε με ψηλότερους και αλτικότερους, γιατί να έχει με τον Φορτέ. Ο αρχηγός λοιπόν με 11 στα 14 φτάνει τους 23 πόντους. 66-40 μπήκαμε στα τελευταία 13 λεπτά. Μάικλ Γιάνγκ για 3 καλάθι και φάουλα από τον Γκάλι, ο οποίος δείχνει να απορρεί με την απόφαση του Ρέσερ. Τον βλέπετε εδώ, χαρακτηριστική κίνηση από τον Γκάλι, που υποτικά πάντως σηκώνει το χέρι. Δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό. Ο Μαλίκοβιτς περνά στο παιχνίδι, Βερόμπ και Μπιλμπά. Αποχωρούν ο Ρέντεν και ο Ντακουρί που ζήτησε ο ίδιος αλλαγή. Μπαίνει και ο Γεωργικόπουλος προκειμένου σε αυτό το κρίσιμο σημείο να ξεκουραστεί ο Παταβούκας. Το δικαιούται άλλωστε. Ο Παταβούκας που πέρασε μία έντονη περίοδο αμφισβήτησης και δοκιμασίας με κάποια λάθη του σε αγώνες όπως της Τσιμπόνα και του ΠΑΟ, όταν ο Παναθηναϊκός έχασε παιχνίδια από αυτά τα λάθη. Ωστόσο στα δύο παιχνίδια με τη Λιμόζ ο Παταβούκας δείχνει την πραγματική του αξία και κάνει ένα ρεσιτάλ ωριμότητας και μαεστρικής οργάνωσης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. 66-44 με το τετράποντο του Γιάνγκ. Υπάρχει τώρα το φάουλ του Βερόβ στον Γεωργικόπουλο. 5 ομαδικά φάουλ για τη Λιμόζ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει 2. Γεωργικόπουλος για τον Γκάλι. 12:35 για την λήξη. 66-44 σε επίπεδα παραπάνω από ασφαλή διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Πάντα ο Γκάλις, 9 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να ολοκληρώσει. Φάουλ του Βερόβ και έχω την εντύπωση πως πρέπει να μετρήσει το καλάθι του Γκάλι. Ο Ρέσερ το μετράει και καλά κάνει. Βλέπετε τις διαμαρτυρίες του Βερόβ. Ξαναβλέπετε εσείς, βεβαίως μετράει το καλάθι. Έχει ξεκινήσει ο Γκάλις, είναι στον αέρα όταν κάνει το φάουλ ο Βερόβ. Ο Γκάλις που φτάνει τους 25 πόντους και στην επίθεση είναι ασυναγώνιστος. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως θυμίζει μέρες Ευρωμπάσκετ το 87 για μία ακόμα φορά. 68-44 με τον αρχηγό να έχει δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Ο Γκάλις που πάντως είναι άστοχος στις βολές, έχει μία στις 5 μέχρι στιγμής. Κάτι ασυνήθιστο, αναμφίβολα για τον Γκάλι. Ο Γιάνγκ για 3 rebound από τον Φορτέ. Στον τριών πόντων από τον Φορτέ, rebound από τα Βερόβ, από τα χέρια του Βολκόφ, εκτός τεράνει μπάλα.
Βλέπετε εδώ τον εντυπωσιακό ουκρανό στα τελευταία δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Λιμός, όπου δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως είναι Βολκόφ και Βράνκοβιτς μαζί. Εμπαγιά για τον Φορτέ. Μπιλμπά. Ο Φορτέ. Καλή άμυνα από τον Γεωργικόπουλο. Οι Γάλλοι έχουν 20 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Ο Μαλίκοβιτς έχω την εντύπωση πως έχει χάσει τον έλεγχο στον πάγκο της Λιμός, αν κρίνω από κάποιες αντιδράσεις του. 3 δευτερόλεπτα ή φάουλ. Φάουλ στον Βολκόφ, καταλογίζει ο Κατσάρο. Αν είναι στον Βολκόφ, ναι, είναι το τέταρτο. Ο Βολκόφ που τον βλέπετε εδώ, εσπευσμένο πολίτης, σηκώνει τον Παπαγιάννη. Να, ο Βολκόφ που θα καθίσει στον πάγκο, απομένουν 11 και 47, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο πολίτης. Να, εδώ ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ο Βολκόφ αποθεώνεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μάικλ Γιάνγκ για τρεις. Φάουλ μετά το σούτ από τον Αλβέρτη, το τρίτο πάνω στον Μάικλ Γιάνγκ, όπως καταλογίζει ο Ρέσερ. Βλέπετε εδώ τον Αλβέρτη. Αυτό είναι το τε και τον φτε πώς υποφέρει. Έχω την εντύπωση πως στην περίπτωση αυτή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις όσον αφορά το πώς αισθάνεται ο Γάλλος. Το παιχνίδι ξανάρχισε με τον Ντάνι Γιάνγκ να παίρνει την εσωτερική. Ο Μπιλμπά θα βρει τον στόχο έστω και υποπίεση. Βλέπετε εδώ τον Τζιμ Μπιλμπά. Οι Γάλλοι που δεν έχουν άλλη επιλογή από το να πιέσουν σε όλο το τερέν. Ο Γεωργικόπουλος νεαρός μεν, χωρίς πρόβλημα δε όσον αφορά την οργάνωση του παιχνιδιού. 68-46, 11 και 11 πριν από τη λήξη. Αλβέρτης. Για τον Γκάλι τον ανέλαβε ο Βερόβ μετά την αποχώρηση του Φορτέ. 8 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να ολοκληρώσει. Γκάλις για τον Μυριούνι, η μπάλα τελικά θα φτάσει στον Εμπαϊά. Αφού άλλαξε αρκετούς κατόχους, ο Μάικλ Γιάνγκ ολοκληρώνει. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Αμερικανό που φτάνει τους 20 πόντους. Βλέπετε εδώ τον Μάικλ Γιάνγκ. 68-48, 10 και 36 για την λήξη. Γεωργικόπουλος για τον Αλβέρτη. Ο Γκάλης προσπαθεί να βγει από τα σκριν και τα καταφέρνει μετά από τρίτη προσπάθεια. Πάντα ο Γκάλης δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ από τον Βερόβ. Είναι το τρίτο για τον νεαρό Γάλλο. Είναι ο τέταρτος παίκτης της Λιμός που έχει τρία φάουλ. Ο Παταβούκας επιστρέφει στο παιχνίδι στη θέση του Γεωργικόπουλου. Βλέπετε εδώ τον Κώστα Παταβούκα και ξανά το φάουλ από τον Βερόβο. Βλέπετε εδώ με τον Οκοφό και το αριστερό χέρι το φάουλ από τον Γάλλο. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για βολές. Ευστοχή μετά από αρκετή ώρα, 2 στις 6 για τον αρχηγό που έχει 26 πόντους. Έχει και 2 rebound, έχει και 3 assist, έχει και 5 κερδισμένα φάουλ, έχει και 426 πόντους μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Τι άλλο να έχει ο Νίκος Γκάλης? Κάποτε οδηγούσε τον Άρη στα Final Four, τώρα οδηγεί τον Παναθηναϊκό. Στα 37 του όλα αυτά. Μάικλ Γιάνγκ για τρεις, άστοχος για μία ακόμα φορά. Rebound από τον Μπιλμπά, φάουλ από τον Παπαγιάννη, ακριβώς 10 λεπτά για την λήξη. 70-48. Πρώτο φάουλ για τον Γιάννη Παπαγιάννη, 5 τα ομαδικά για τον Παναθηναϊκό, 7 έχουν οι Λιμουζό. Να το καθαρό φάουλ πάνω στον Μπιλμπά που έκανε ο Παπαγιάννης. Ο Μπιλμπά που έχει πολύ μεγάλη δύναμη στις διεκδικήσεις κάτω από τα καλάθια. Και ξαναβλέπετε εσείς από μία ακόμα διαφωτιστικότητα, θα την χαρακτηρίζαμε κάμερα. Το φάουλ πάνω στον παίκτη της Λιμός. Ο Μπιλμπά μειώνει σε 70-49, φτάνει τους 4 πόντους με 2 στις 3 βολές. Βλέπετε σκυθρωπά πρόσωπα στον πάγκο της Λιμός. Έχω την εντύπωση πως κανείς δεν περίμενε πως οι πρωταθλητές Ευρώπης θα χάσουν με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να διεκδικήσουν για δεύτερη συνεχή χρονιά τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Μυριούνης θα πατήσει γραμμή. Αυτό είναι το δεύτερο φάουλ των παικτών του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Οι Γάλλοι έχουν 10
Είδατε για λίγο τον πολίτη με τον Βολκόφ. Ο Βερόβ επανέφερε για τον Γιάνγκ. Ο Βερόβ για τρεις. 70-53 από τον Τζίμι Βερόβ. Οι Γάλλοι έχουν μέχρι στιγμής 7 στα 19 τρίποντα. Παταβούκας. 9-35 για τη λήξη. Φάουλ από τον Βερόβ, το τέταρτο. Βλέπετε εδώ τον Βερόβ να μην δέχεται την υπόδειξη του Ρέσερ. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για μία συν μία βολές. Ο Βολκόφ επανέρχεται στο παιχνίδι, τον βλέπετε εδώ στην θέση του Παπαγιάννη. 9-28 πριν από τη λήξη. 5 ομαδικά φάουλ για τον Παναθηναϊκό, 8 για την Λιμός. Ο Γκάλης έχει την δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Βλέπετε εδώ τον Γκάλη που έχει μέχρι στιγμής 27 πόντους. Στο Μπομπλάν είχε σημειώσει 26, προχτές 23. Σήμερα μέχρι στιγμής έχει 28 και απομένουν ακόμα 9,5 λεπτά παιχνιδιού. Να και ο Κώστας Πολίτης ασφαλώς δεν περίμενε καλύτερη εξέλιξη στα δύο παιχνίδια της ομάδας του Μέντι Λιμός στην Γλυφάδα. Ο Γκάλης αστοχή 4 στις 9 βολές για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 71-53. Ο Μπιλμπά δεν διστάζει μπροστά στον Βολκόφ και δικαιώνεται. 71-55. Συστάσεις από τον Ρέσερ στον Βερόβ, που θα έλεγα πως δείχνει μια δικαιολόγητη εριστικότητα στις τελευταίες υποδείξεις των διαιτητών. Αυτός είναι ο Ντακουρί που επανέρχεται στην θέση του Βερόβ, ασφαλώς για να ηρεμήσει ο Γάλλος, που πάντως αποδοκιμάζεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Έχει σηκώσει και τον Ρέντεν, τον βλέπετε εδώ. Ο Μαλίγκοβιτς, ο Ρέντεν, παίρνει τη θέση του Εμπαγιά. Είναι αμέτρητες οι αλλαγές που έχει κάνει, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα, ο Μαλίγκοβιτς. 9-8 πριν από την λήξη, ο Παταβούκας. Ο Ντακουρί ανέλαβε τον Γκάλη μετά την έξοδο του Βερόβ. Ο Παταβούκας που πλέον έχει οδηγίες να ροκανίζει τον χρόνο. Πάντα Παταβούκας, 7 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. 6-5 τώρα, η μπάλα φτάνει στον Μυριούνι. 2 δευτερόλεπτα, δύσκολη προσπάθεια από τον Μυριούνι. Rebound από τον Μάικλ Γιάνγκ. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει από τώρα ο Παναθηναϊκός να σταματήσει. Άστοχος ο Ντακουρί, δεύτερη προσπάθεια, rebound από τον Βολκόφ. Τελικά τον Βολκόφ που ένας με τρεις απεδείχθη ανίκητος κάτω από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Βολκόφ που έχει 8 rebound και είναι πρώτος rebounder στο παιχνίδι. Από γαλλικής πλευράς ο Ρέντεν έχει 7. Γκάλης με τον Ντακουρί, 8 και 16 για την λήξη. Πάντα Γκάλης. Διείσδυση και φάουλ από τον Ρέντεν. Το τρίτο για τον Βίλι Ρέντεν. Ο Γκάλης με μαεστρικό τρόπο φορτώνει με φάουλ τους παίκτες της Λιμός που έφτασαν ήδη τα 9. Ξανά εδώ το φάουλ από τον Ρέντεν. Ο Γκάλης που στο παιχνίδι αυτό με τον τρόπο που κρατάει και ροκανίζει το χρόνο αλλά και παράλληλα σκοράρει, μας θυμίζει εκείνες στις μεγάλες νύχτες του Άρη πριν από χρόνια στο κύπελο πρωταθλητριών, όταν μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη διαμόρφωναν τη διαφορά για τον Άρη και μετά με τρόπο για σεμινάριο ροκάνισαν το χρόνο. Ξαναβλέπετε εσείς το φάουλ του Ρέντεν πάνω στον Γκάλη. Θα λέγαμε ότι ο Γκάλης πήρε το φάουλ από τον Naturalizé παίκτη της Λιμόζ. 429 πόντι για τον Γκάλη στην Ευρώπη με την βολή που είδα. Τον Γκάλης που έχει 29 και τώρα 30. Και είναι βέβαια ο πρώτος σκόρερ στον αγώνα. Ο Μάικλ Γιάνγκ έχει 20 από πλευράς Λιμόζ. 8 λεπτά ακριβώς για τελειώσουμε αυτό που σας λέγαμε. Έγινε λοιπόν η έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη. Η Μπαρτσελόνα νίκησε 76-62 την Εφές Πίλσεν. Και όλα δείχνουν πως βαδίζουμε για ελληνοϊσπανικό Final Four. Αν αναλογιστεί κανείς πως έχει ήδη προκριθεί η Μπαρτσελόνα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι πρώτων πυλών του Τελαβίβ. 75-57, ενώ έχουν ξεσηκωθεί και οι κερκίδες στην Γλυφάδα με την αναγγελία του αποτελέσματος του Απτή Υπεκτσή. Αυτή βεβαίως κι αν ήταν έκπληξη.
Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, 75-57 λοιπόν, με τον Βολκόφ σε ρόλο οργανωτή όπως και πριν από λίγο. Και μάλιστα όπως είδατε με επίδειξη τεχνικής μπροστά από τον Ρέντεν. Ο Παταβούκας 7 δευτερόλεπτα στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Διείσδυση από τον Παταβούκα, ο Μυριούνης για 3 αυτή τη φορά. Ναι, 78-57, 21 πόντι της διαφοράς. Να ο Χρήστος Μυριούνης που κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Και ξανά το τρίποντο από τον νεαρό. Ο Βερόβ απαντά 78-60, 4-23 για την λήξη. Το πανηγύρι κλιμακώνεται όσο περνάει ο χρόνος. Ο Παταβούκας για τον Βολκόφ και τώρα Γκάλης, αλλά μου φαίνεται πως είναι αργά για τους Γάλλους. Ο Γκάλης μόνος του ένας εναντίον όλων, αλλά χρειάζεται και λίγη τύχη κάπου εκεί. Καλή προσπάθεια από τον Βολκόφ. Να και ο Παταβούκας με την γρήγορη επιστροφή κερδίζει την μπάλα. Ο Αλβέρτης για τον Γκάλη. Ασίστ για τον Μυριούνη. 80-63 και 54. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το τρίτο παιχνίδι επίδειξη θεάματος. Υπάρχει φάουλ από τον Μυριούνη στο Βερόβ. Δεύτερο φάουλ για τον Μυριούνη. Ενώ υπάρχει time out που ζητά το εκπληκτικό πανηγύρι των φίλων του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Βλέπετε ορισμένα πλάνα από αυτές. Ο Παναθηναϊκός είναι απόλυτος κυρίαρχος. Ο Βολκόφ για 3. Μάλιστα, πρώτο τρίποντο και για τον Βολκόφ. 83-60 από τον εκπληκτικό Ουκρανό. Από τον ανεπανάληπτο στα τελευταία δύο παιχνίδια Βολκόφ, που βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε πως κάνει να ξεχαστούν όλοι αυτοί οι ψήφιροι, όλη αυτή η αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της περίοδου όσον αφορά την αξία του. 83-63 η απάντηση από γαλλικής πλευράς, ωστόσο στα 2-50 που απομένουν έχω την εντύπωση ότι κάθε ελπίδα των Γάλλων δεν μπορεί παρά να είναι στα πλαίσια του ονείρου. Άλλωστε ο Μυριούνης τώρα αυξάνει τη διαφορά, 85-63, έχει φτάσει τους 19 πόντους ο Μυριούνης, 15 έχει ο Βολκόφ, 14 ο Αλμπέρτης, 30 ο Γκάλης. Δικαιώνουν απόλυτα τον πολίτη που μιλούσε για πολυφωνία και πως μόνο αυτή μπορεί να δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό μετά το παιχνίδι του Μπομπλάν. Βολκόφ, Γκάλης και Μυριούνης προσπαθούν να προσφέρουν παραπάνω από όσο πρέπει ίσως θέαμα, αλλά τέτοιες ώρες τέτοια λόγια. Τώρα περισσότερο προέχουν οι εκδηλώσεις του κόσμου για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι Γάλλοι βρίσκουν την ευκαιρία και μειώνουν σε 85-65. 2-8 για την λήξη. Γκάλης με τον Βερόβ. Βολκόφ. Πάντα ο Βολκόφ να φεύγει. Πέμπτο φάουλ από το παιχνίδι. 1-37 πριν από την λήξη. Ο πολίτης έχει περάσει τον Παπαγιάννη, βγάζει τώρα και τον Γκάλη, ενώ εσείς βλέπετε το τελευταίο φάουλο του Βολκόφ. Ο Γκάλης που γνωρίζει, θα έλεγα, πρωτόγνωρες στιγμές εδώ στην Γλυφάδα με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο έχουν μείνει ο Οικονόμου, ο Παταβούκας, ο Παπαγιάννης, ο Γκέκος και ο Χρυσανθόπουλος. Ο πολίτης σωστά βέβαια χρησιμοποιεί και τους 10 σε αυτό το ξέφρενο πανηγύρι. 87-68, 1-25 πριν από την λήξη. Ο Παταβούκας με τον Ντακουρί, όλα έχουν κριθεί. Και βεβαίως ο Παταβούκας στο σούτ των 3 πόντων τώρα. Βεβαίως λοιπόν αυτή η νίκη αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση και για τον πολίτη που ανέλαβε την ομάδα σε μια περίοδο τον Νοέμβριο τεραστίων προβλημάτων και όμως κατάφερε να την οδηγήσει στους 4 του κυπέλου πρωταθλητριών. Εδώ που τα λέμε παλιά μου τεχνικό σκηνό, ο πολίτης έχει 3 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα, έχει την πρώτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 87, έχει μια 10η θέση στο Παγκόσμιο του 86, ήταν αυτός που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του κυπελούχων. Βλέπετε τον Παύλο Γιανακόπουλο με τον Νίκο Γκάλη. Ίσως είναι ανίποτη χαρά για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού με τις τόσες θυσίες τα τελευταία χρόνια. 37 δευτερόλεπτα για την λήξη. 87-70 φάουλ του Παπαγιάννη στο Βερόβ. Όλα αυτά βεβαίως έχουν πλέον τυπική σημασία. Ο Παναθηναϊκός είναι η τρίτη ομάδα μετά την Χουβεντούτ Μπανταλώνα και την Μπαρτσελώνα που σφραγίζει το διαβατήριο για το Final Four του Tel Aviv. Ευχή όλων των Ελλήνων φιλάθλων βεβαίως, ενώ ο Γεωργικόπουλος τώρα παίρνει τη θέση του Παταβούκα. Ευχή λοιπόν όλων την πεπατημένη του Παναθηναϊκού να ακολουθήσει
και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι που θα σας μεταδώσει σε μία ώρα και κάτι ο Αντένα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τα πανηγύρια στις κερκίδες της Γλυφάδας και στον πάγκο του Παναθηναϊκού βεβαίως δεν λένε να σταματήσουν και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστούν για πολλές ώρες ακόμα. Ο Βερόβα στο χ, η μπάλα φτάνει στον Ντάνι Γιάνγκ, αυτός για 3 μειώνει 87-73. 30 δευτερόλεπτα για την λήξη. Ο πολίτης γνωρίζει την αποθέωση, επαναλαμβάνω, δικαιολογημένα αν αναλογιστεί κανείς υπό ποιες συνθήκες ανέλαβε και πού βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός. Να, εδώ και ο Γκάλης, ίσως ο άνθρωπος στον οποίο όλοι έχουν επενδύσει τη φετινή πορεία. Ο Παπαγιάννης rebound από τον Οικονόμου. Κακή συνεννόηση με τον Παπαγιάννη. 5 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν από την λήξη. Απομένουν λοιπόν 5 και 3 για την έναρξη της γιορτής και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα κουρία στο χ. Και βλέπετε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός με 87-73 σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four του Τελαβίβ. Είδατε τον Παύλο Κορκίδη και τον Κώστα Πολίτη.